Και γεια σου κόσμε, τι μου κάνετε, καλά, πάντα καλά. Μισό να ακούσω πώς ακούγομαι. Υπέροχα ακούγομαι, γάργαρη φωνούλα. Λοιπόν, τι μου κάνετε παιδάκια μου, πώς είστε, καλή βραδιά να έχετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά lives, oh my lives anime. Πού είσαι, Μίμη? Τι γίνεται, Μανού? Hey, Κώστα! Σαν τι είσαι, τι κάνεις? Έλα να μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Λοιπόν, ναι, μέσα σε λίγες μέρες, βασικά πριν δύο μέρες έκανα πάλι live. Καλή φάση. Απλά είχα όρεξη. Μιας και δεν ανεβάζω έτσι και αλλιώς βίντεο αυτό τον καιρό. Ας κάνουμε live να μιλάμε λίγο. Έχει ενδιαφέρον. Το προηγούμενο live ήταν αρκετά καλό και κάποια στιγμή θα το ανεβάσω όταν φτιάξω thumbnails και τα λοιπά. Δίνω πόνο! Δίνω! Τι γίνεται, παιδάκια μου, πώς είστε, τι κάνετε? Είστε καλά? Εγώ πριν λίγο έβλεπα το τέτοιο, το live των Gramers, που παίξανε το Detroit. Ήτανε πανέμορφο μέχρι εκεί που έχουν φτάσει. Κι εγώ ψήνω από Οκτώβρη. Μπράβο, ωραίο. Ελπίζω να έχω κι εγώ καλή σύνδεση ώστε να κάνω live παιχνιδάκια. Σιγά σιγά. Είναι κάτι που θέλω πάρα πολύ να κάνω, επομένως γιατί όχι. Χαλαρό λαϊβάκι και σήμερα. Εδώ πέρα ηρεμούμε, χαλαρώνουμε όλοι μαζί. Σήμερα ένα ήρεμο live το χρειαζόμαι. Θα μείνει ήρεμο, αναλόγως. Αναλόγως ποιος θα πει. Ναι. Θες λίγο δουλειά εκεί πέρα με τα σήμερα, αλλά εντάξει. Καλά, θα είσαι, μωρέ. Λοιπόν. Να πιω νεράκι. Τη δροσιά του να έχει. Ούτε να γράψεις δεν μπορώ. Έλα, μωρέ, θα μάθεις κι εσύ σιγά-σιγά. Βάλε εικόνα να αρχίσει για όλη φίξη. Όχι πάλι. Όχι πάλι για όλη. Ναι, λοιπόν, επίσης είπες Connor και σε μια στιγμή σκέφτηκα τον τέτοιον, τον Connor από το Detroit που έβλεπα πριν. Λοιπόν, παιδάκια μου καλά, πείτε λίγο θέματα. Έχω εγώ κάποια ήδη θέματα στο κεφάλι μου, αλλά πείτε και εσείς θεματάκια άμα θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ξαφνικό. Μόνο ο Connor από Detroit. Είναι αγαπημένο από τους τρεις. Connor, Marcus και μετά η Κάρα. Επίσης δεν θα κάνω spoil. Καλά, δεν έχω δει και εγώ μέχρι το τέλος, αλλά περιμένω από Gramers να το παίζουν για να το βλέπω. Ρε, αυτό π.χ. είναι παιχνίδι. Τα λέγαμε και στο προηγούμενο live. Αυτό είναι όντως παιχνίδι που είναι για τέτοιο. Για Game of the Year. Λέγαμε πριν για Spider-Man ότι θα βγει Game of the Year και φυλακίες. Όχι ρε φίλε, κοίτα εκεί σενάριο. Ομορφιά. Έχεις παίξει Heavy Rain το προηγούμενο? Όχι, δυστυχώς. Ναι, ναι, ξέρω, έχουν τους ίδιους. Νομίζω υπήρχε και μια προσφορά για το Detroit μαζί με το Heavy Rain. Αθήνα, τι γίνεται? Πού είσαι, κοντούλα? Κοντεκίνδυνε. Hey, Raven! Έλα να μαζευόμαστε. Έλα να γινόμαστε πολύ. Ναι, είναι πραγματικά ένα λαμπρό παράδειγμα για Game of the Year το Detroit αυτή τη στιγμή.
Όπως μαζί με κάποια άλλα. Το God of War πιστεύω θα το πάρει, πιστεύω έχει χτίσει τρελό hype. Έλα μωρέ που έχει χτίσει τρελό hype. Το έχουν ξεχάσει. Άλις! Hey ο Άλις! Μαζεύεται όλη η παρέα. Χαίρομαι. Θα πάει καλά αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα Άλις. Ρε, το έχουν... Τι hype ρε μάλλον το... Με το που βγήκε το επόμενο, ο επόμενος καλός τίτλος... Καλός. Κανονικός τίτλος, ξέρω εγώ, για το PlayStation χάθηκε το God of War, μου δουλεύεις τώρα. Δεν υπάρχει το God of War πλέον. Επίσης, σχετικά με το God of War. Hey, Lego, τι γίνεται? Με το God of War σχετικά, μου είχαν σπάσει όλοι τα νεύρα με αυτό το μονόπλανο. Κοίτα! Στο σινεμά, ναι, είναι όντως δύσκολο να γίνει το μονόπλανο. Στα games δεν είναι δύσκολο να γίνει το μονόπλανο. Τι Discord, τι live, τα ίδια άτομα είμαστε, lol. Και επίσης τα ίδια άτομα είμαστε και σε όλο το σερβερ εδώ πέρα, γύρω-γύρω. Χαχα, καλά ημέρα, απλά ξέρεις, κουρασμένοι όπως πάντα. Τι πως είσαι, πού είσαι χαμένο. Τι χαμένος, ρε. Είμαστε, και προχθές έκανα live και στο Discord έχω μπει τις τελευταίες λίγες, κάτι τελευταίες λίγες μέρες, απλά μπαίνω πολύ αργά. Ωραία πράγματα. Τι κάνεις και του. Καλά είμαι. Εδώ πέρα άρασα, έβλεπα πριν Gramers και τώρα μου άρεσε η φάση με το chat και άλλα τέτοια και είπα γιατί να μην ανοίξω κι εγώ. Είχαμε πολύ ωραίο live την προηγούμενη φορά και ήθελα να το επαναλάβουμε. Εγώ θα κοιμάμαι τότε. Κοιμήσου. Κάνει καλό ο ύπνος. Λοιπόν. Κοίτα, να μην αρχίσουμε να κράζουμε τώρα πάλι games και άλλα. Ιερός. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα πάλι για games και άλλα τέτοια. Να βρούμε κάποιο άλλο θεματάκι. Α, θέλω να βρούμε. Έχω ένα ωραίο θεματάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια μικρή όμορφη ερώτηση. Ποιοι από εδώ μέσα βλέπουν stand-up comedy? Για πείτε μου λίγο, ας μιλήσουμε λίγο για stand-up-άδες. Γνώμη για Eminem vs. Tina Turner. Sorry, δεν είμαι αυτής της κουλτούρας. Ωραία, έχουμε ένα όχι. Ο Lego λέει ναι. Κανείς άλλος? Stand-up comedies. Έλα τώρα που είναι cringy. Έλα που είναι cringy, είναι πολύ ωραίο. Αναλόγως από ποιον το έχεις δει. Κι εγώ κριντζάρω με συγκεκριμένους. Αλλά από τέτοιο. Δεν τι να πούμε όμως. Έχουμε πράγματα να μιλήσουμε σχετικά με την κωμωδία. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα. Είναι αναλόγως ποιος έχεις δει, Μιμή. Ποιος έχεις δει εσύ? Μισό λεπτό. Τυχαίως, δηλαδή. Μαλιάτσι, αγαπώ και Μάικιος. Α, έχεις, ρε. Έλληνες μόνο. Μαθιουδάκης, ό,τι καλύτερο. Δεν τι να πούμε, κάτσε. Κάτι λέει ο Κος. Από σενάριο και gameplay παίρνει το God of War, όντως με το μόνο που δεν ήταν κάτι τρελό, αλλά έδωσε μια έξτρα γεύση στο game. Επίσης και gameplay μέχρι. Ό,τι μπορούσα να βρω εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, let's talk about stand-up comedy. Προσωπικά, λατρεύω το stand-up comedy, πιστεύω είναι από τα καλύτερα είδη. Κωμωδίας. Hey Fiji.
μιλήσαμε λίγο για games έτσι λαγρήγορα σχετικά με το Detroit, God of War και τα λοιπά για 2-5 λεπτά πόσα ήτανε. Και τώρα μιλάμε για stand-up comedy. Τώρα ξεκίνησε το θέμα, δεν έχεις χάσει τίποτα. Don't worry. Ναι, Λάμπρος Φυσφής. Πολύ καλό στο stand-up comedy. Να πω, Μαθιουδάκης. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα και πολύ τέτοιο. Πολύ τους καλούς, τους αγαπημένους μου. Αλλά ο Μαθιουδάκης, ναι, όντως, μία τέτοια που έχει ανέβει μία, πώς λέγεται, μία παράσταση. Είναι πολύ ωραία και όντως είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με άλλους stand-up-άδες. Ο Φυσφής είναι από τα λαμπλά παραδείγματα και είναι και από τους πρώτους που άρχισαν να κάνουν γνωστό το θέμα του stand-up μαζί με Χατζηπαύλου. Ήταν σε εκείνες τις εποχές. Προσωπικά πιστεύω ότι το stand-up comedy και ο Δημήτρης. Ναι, ισχύει. Είχα πάει και σε μια τέτοια, σε μια παράσταση του Δημόπουλου. Πάρα πολύ καλός. Εγώ θέλω να κάνω τα... Καλό δρόμο, Αθηνά. Με τις καλύτερες ευχές μου. Ναι, πιστεύω είναι από τα πιο καλοδουλεμένα είδη κωμωδίας. Γιατί όντως άλλο το να έχεις, ξέρω εγώ, επαφή και να κάνεις κωμωδία μιλώντας με διάφορες ηθοποιούς πάνω στο σετ, με κάτι που είναι έτσι προετοιμασμένο από πριν και να κάνεις. Αλλά άλλο είναι το να βγαίνεις με ένα μικρόφωνο πάνω στη σκηνή. Γνώμη έχεις για κοντόπα, αν και δεν... Ωραία, μισό, θα απαντήσεις και σε αυτό. Είναι άλλο το να βγαίνεις και στη σκηνή, γιατί πρέπει να τραβήξεις όλο τον κόσμο να μπει στο κλίμα σου. Όχι. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή δεν το χρειάζομαι αυτό. Εντάξει. Ο Τζαράκη με τον Ζάβρα κάνουν καλό stand-up. Προτιμώ περισσότερο ο Τζαράκη. Ο Ζάβρας νομίζω δεν έχει βγει από τα νερά του ακόμα. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι interactive με το κοινό. Και αυτό. Αθηνά. Αθηνά. Τι θα γίνει τώρα. Θα αναλύσουμε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Αθηνά, μην με προχωρήσει. Κατσαρίνη, θέλω πολύ να δω, αλλά δεν έχω βετή. Η Κατσαρίνη δεν μ' αρέσει. Είναι... Κοίτα. Κάποια στιγμή την πρώτη φορά που την είδα στο Stand Up For You σε βίντεο σκοπημένα και πάση όχι από κοντά. Ναι, ήταν ok, αλλά μετά παραπάει όλη η φάση με τον αυτό σαρκασμό. Είναι κακό κορί. Κακό κορί. Τι λέμε. Δεν μου λες, δεν πάει να φας το φαγητό σου ρε. Αθηνά, μπορεί να πας απλά. Στο μέρος να τελειώνουμε. Νομίζω η έπνευσή σου. Είχα δει μία Amish Scammer, μπορεί να την ξέρεις, αλλά είναι cringe τύπη σας. Τα αστεία που έχει κάνει τα έχει εκλέψει από άλλους. Α, λογικά μη μιλες κάποια στο εξωτερικό. Του εξωτερικού δεν είμαι, γιατί λόγω του ότι δεν είμαι στα πολύ προχωρημένα αγγλικά, δεν μπορώ να πιάσω και references σε φράσεις και άλλα τέτοια και έχω θέμα. Επομένως, προτιμώ περισσότερο ελληνικό. Πάω να παίξω The Witcher. Ποιο The Witcher?
Καλό παιχνίδι, by the way. Είναι πολύ ωραία σειρά το The Witcher. Καλή απόλαυση, μάνα. Κάτσε, περίμενε. Να πω γνώμη για Κοντόπα πριν φύγει πάρα πολύ ψηλά και να συνεχίσουμε το chat. Εντάξει, κάποια περίοδο ήταν αρκετά ωραίο, έκατσα να το δω. Μετά ψιλοβαρέθηκε, δεν είναι και για πολύ ο Κοντόπας, όπως και ο Κέικ, για μένα τουλάχιστον. Δεν είναι για πολύ καιρό να κάτσει και να βλέπει. The Witcher Wild Hunt 3, κόμπλε. Ναι, δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει και τόσο να κάτσω να παρακολουθώ με τις ώρες τον Κοντοπίδη. Έχει ιδιαίτερο χιούμορ. Κάποια στιγμή με κούρασε και... είναι περίεργο. Τι γνώμη έχεις για το καινούργιο τραγούδι της Avril Lavigne? Δεν ξέρω καν ποιο λες. Διαφωνώ με Cake. Ξέρεις κάτι, είναι προσωπικό αυτό, καθαρά. Εγώ μπορώ να κουράζω με άλλα πράγματα, εσύ μπορεί να κουράζεις με άλλα. Απλά μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερο το χιούμορ. Γενικώς, όποιος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ περίεργο το χιούμορ του, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Κέικ, μπορώ να βλέπω ώρες, μ' αρέσει η καφρίλα που βγάζει. Okay. Είναι απλά αστείο στην αρχή και μετά το βαριέσαι. Όχι απολύτως. Όχι απολύτως. Απλά δεν μπορώ π.χ. αυτό που κάνει ο Μαλιάτσης, που σε κάποια στιγμή στα cooking, απλά ήταν το ίδιο και το ίδιο. Αυτό το I have a condition π.χ. που έλεγε μια περίοδο, ή ξέρω εγώ πιο μετά που έλεγε κάποιες άλλες φράσεις, δεν μπορώ όταν συνεχίζει το ίδιο χιούμορ ξανά και ξανά όλη την ώρα. Get above water, Google it. Okay, I will. Ναι, δεν μπορώ να βλέπω ξανά και ξανά το ίδιο αστείο. Γι' αυτό και είναι τέτοιο. Γι' αυτό και μου αρέσει stand-up comedians. Εκτός το ότι χτίζουν το αστείο μέσα αυτό που λένε, είναι το θέμα το ότι δεν λένε και τα ίδια πράγματα. Τι άλλο, κάτσε, κουβέντα να κάνω. Κουβέντα κάνω, να το δέχομαι, οκ. Okay. Να πλαστεί, οκ. Okay. Καλά, δεν θα σε ήρθε. Του Μάικη στο What the Fuck είναι ωραία η κουμπή. Ναι, το What the Fuck είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ενδιαφέρον. Κυρίως τα πιο βιολογικο-ζωολογικά πράγματα. Όχι ζωολογικά. Αχ, πώς λέγεται. Γενικώς, σχετικά με τη ζωολογία, με τραβάνε πολύ περισσότερο, αλλά και τα υπόλοιπα είναι αρκετά μια... Θα κάνει λίγο πιο βατά, ξέρω εγώ, με τον τρόπο που τον λέει, το κάνει πιο βατά για τον περισσότερο κόσμο το καταλάβει. Και δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, να είσαι επιστήμονας έτσι να το καταλάβει. Είναι μετά το Μπραφ, βασικά, ξέρεις κάτι, το βάζω και πάνω από το Μπραφ, σαν εκπομπή του τέτοιου, του Μάικης. Περνάνε top εκπομπή. Το Μπραφ είναι ωραίο. Είναι ωραίο, εντάξει. Είναι κοπλέ, είναι αρκετά καλό. Με βοηθήσανε και σε κάτι εργασίες. Όντως. Ισχύει αυτό. Για μίλα μας γι' αυτό. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι βλέπω κάποιους οι οποίοι κράζουν τον Μάικιος και λένε ότι το παίζει ξερόλα και ένα τέτοια. Μάν μου. Από τη στιγμή που έκατσε και τα διάβασε όλα αυτά για να κάνει το βίντεο, ναι, όντως ξέρει πράγματα. Δεν είναι ότι τα ήξερε, έκατσε και τα διάβασε και τα έμαθε. Δεν βρίσκω κάποιο θέμα. Υπάρχουν πολλοί που προτιμούν τον Μπραφ αντί για το What the Fact. Μόνο και μόνο επειδή τότε ήταν πιο καυστικός και έκραζε και έβριζε. Εγώ το θεωρώ ηλικιότητα αυτό. Γιατί πολλοί πλέον στο YouTube αρέσκονται κυρίως το να... άμα κάποιος βρίζει πολύ, βλέπε Μαλιάτσι Cooking, το οποίο δεν το θεωρώ κακιά εκπομπή. Είναι ok εκπομπή, είναι αρκετά καλή. Σε μια στιγμή όμως το μόνο που έκανε είναι να βρίζουν. Πώς ακόμα θα κρατήσεις το ανοιχτό το stream, γιατί πρέπει να φύγω για 10 λεπτά. Όχι, όχι, θα το κρατήσω 10 λεπτά. Μία ωρίτσα πιστεύω θα το κρατήσω, τώρα δεν ξέρω για παραπάνω. Ελπίζω να μπορούμε να μιλάμε... Hey, ωρακ, γενικά το
το science community, το ελληνικό, αναπτύσσεται πολύ. Αστρόνιο, ματσάτι, καθημερινή φυσική. Το γουστάρω πολύ αυτό. Τους υπόλοιπους δεν τους έχω παρακολουθήσει πολύ. Γιατί στο What the Fact τραβάει και η περσόνα του Μάικιους. Και όχι μόνο το ότι μιλάνε για φυσική. Δεν είμαι τόσο του φυσικού και του science. Αλλά είμαι περισσότερο του... της περσόνας του Μάικιους και πώς τα λέει. Δεν ξέρω με αυτό. Δεν έχω κάτι όμως να πολύ παρακολουθήσω τους άλλους. Γι' αυτό ίσως. Τα... Η όλη φάση του Μάικιους με το What the Fact είναι να τα κάνει απλουστευμένα για να το καταλάβουν όλοι. Σε φάση δεν λέει, ξέρω εγώ, το τάδε, το χωροχλωρίδιο νάτριο, ξέρω εγώ, ή κάποιο άλλο ένζυμο το οποίο έχει 15 συλλαβές μέσα στο όνομά του, κάνει εκείνο και εκείνο και εκείνο και τ' άλλο. Μιλάει, ξέρω, λέει, π.χ. αυτό το σιδεράκι εδώ πέρα κάνει αυτό και το άλλο είναι από αυτό και είναι απλουστευμένο, είναι καλό αυτό, το κάνει ωραίο για να το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι παρουσιάζουν πολύ ωραία τα θέματά τους και απλοποιημένα, δεν χρειάζεται ειδικές γνώσεις. Οι τρεις. ίσως. Δεν ξέρω, δεν τους έχω πολύ παρακολουθήσει, είναι αλήθεια. Επομένως μπορεί και να και όντως να τα βγάζουν κάπως πιο απλουστευμένα. Αλλά σου λέω, είναι και η περσόνα του Μάγιος που μου αρέσει. Επίσης, για κάποιο λόγο φορά ακουστικά χωρίς να ακούω τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Άταζα να χτάσει. Έπρεπε να βγω για λίγο, τι έχασα. Μιλήσαμε λίγο για science YouTube. Τε φάση Mad Scientist, Αστρόνιο, ο Μάικιος με το What the Fact και τέτοια. Εντάξει, δεν το τελειώσαμε, επομένως μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια. Περιμένω ακόμα τη γνώμη σου ακόμα. Για ποιο πράγμα περίμενε, Αθηνά? Α, για τραγούδι. Δεν τα ακούσω τώρα, sorry. Στείλτε μου στο Discord για να τα ακούσω μετά όταν κλείσουμε και θα σου πω. Να ρωτήσω κάτι άκυρο, τι μουσική ακούς. Rock, rap, όχι trap και τέτοιες βλακίες. Rap, ξέρω εγώ. Αλλά κυρίως είναι ότι μου ακούγεται καλά στα αυτιά, ότι έχει ωραίους στίχους, γενικώς. Δεν πάω με το είδος της μουσικής, πάω με τη μουσική την ίδια, με τα τραγούδια τα ίδια. Π.χ. τώρα τελευταία ακούω 21 Pilots. Αρκετά. Επίσης σήμερα καθόμουν και άκουγα Queen. Άκουσα λίγο Caius. Το πρωί, στην πρακτική, τι άκουγα. Άκουγα κάτι σε πιο τέτοιο, πιο pop. Σε αντίθεση με αυτούς, ο Μάικιους δεν ειδικεύεται στα θέματα για τα οποία μιλάει. Τι ισχύει και αυτό. Το οποίο δεν είναι πάντα κακό όμως. Γιατί όπως τα διάβασε κι αυτός, έτσι μας τα λέει και είναι. Δηλαδή δεν θα μπει και σε πολλές λεπτομέρειες και θα τα πει πολύ πιο διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Χαιρετώ σε Κώστα, καλά χαιρετήθηκε στη Σιδία. Old school rap. Αναλόγως, τι εννοείς old school. Εντάξει, rap κυρίως, αυτή τη στιγμή μου αρέσει πάρα πολύ η ισπανική rap. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι... Ωραία, Αθηνά το πήρα το τραγούδι. Οι γνώσεις είναι καλές και έτσι μαθαίνεις και πέντε πράγματα. Είναι. Λοιπόν, για όσους ξέρετε από ισπανική rap, ακούω περισσότερο σχετικά με games και διάφορα τέτοια pop κουλτούρας. Ακούω Keyblade, Ikerplan, Sharkness, που έχουν... Μ' αρέσουν πολύ οι φωνές τους και το ηχόχρωμά τους. Και γι' αυτό τα σας ακούω περισσότερο. Φίλε, αν δεν ακούς post-hardcore, green, the tech, del... Τι είναι όλα αυτό, ρε μαλάκα. Κάτι μου λέει ότι δεν ακούω αυτό. Για πες ένα τραγούδι που είναι εκεί μέσα. Wu-Tang. Όχι, δεν το ξέρω.
Αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω. Αλλά ναι, κυρίως αυτά. Τούπακ. Α. Ναι, κατά... Εντάξει, δεν έχω ακούσει και πολλά. Βίνι Βίτσι. Κάτσε, αυτό δεν έχει καλό. Ένα Βέντι, Βίνι Βίτσι. Κάπως έτσι ήταν. 15 παρακολουθώ, αλλά μόνο 4 likes. Κάντε όλοι like. Όλοι like τώρα, share, subscribe και φωνάξτε τους φίλους σας και τη γιαγιά σας, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο για σεμεδάκια. Σεμεδάκια forever. Πέρα την πλάκα, αυτό με τα σεμεδάκια με έκανε να πάω σε άλλο θέμα στο μυαλό μου, αλλά εντάξει. Ας τελειώσουμε λίγο με το θέμα μουσικής και το κόμμα το αφήσαμε πίσω, έτσι, πραγματικά. Λοιπόν, ας γυρίσουμε λίγο στο comedy. Είναι... Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διάφορα είδη. Αχ, ναι, σε μεδάκια πάνω πλέξι. Καλό πλέξιμο, Κώστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι... αρκετά είδη της κωμωδίας. Π.χ. είναι το prop comedy, είναι το one line, οι one-liners, είναι οι stand-up-άδες. Βασικά, οι stand-up-άδες χωρίζονται σε... Πώς λέγονται αυτοί που έχουν μεγάλο σενάριο και κείμενα και όλα τέτοια, δεν ξέρω. Και χωρίζονται σε αυτούς και στους one-liners. Επίσης, Αριστοτέλης Ρήγας, πολύ ωραίος, και κάνει και έχει σχέση και με μουσική. Κάνει mashups και όλα τέτοια. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Απλά κάνω name dropping, δεν λέω τίποτα έτσι, πραγματικά. Άγγελος Σπηλιόπουλος είναι πολύ καλό. Δεν τον έχω ακούσει τον Σπηλιόπουλο, είναι αλήθεια. Τον έχω δει, ξέρω εγώ, έχω μάθει πολλούς στανταπάδες. Δεν ξέρω, είναι σωστή η λέξη στανταπάδες. Έχω δει πολλούς stand-up comedians, ειδικά από την τέτοια, από το Comedy Lab, το Πιτατάκες. Επίσης, ένας πολύ καλός Τέλειος Ανατολίτης. Κάνε μικρά πεντάλεπτα. Τι? Α, ναι, οκ. Okay. Έχει κάποιο κανάλι ή κάτι. Υποθέτω ότι θα έχει. Θεούλης ο Σπηλιόπουλος. Είναι one-liner ο Σπηλιόπουλος, νομίζω. Νομίζω είναι one-liner. Hey, codename. Τι γίνεται? Stand-up είναι ανερχόμενος. Τον έχω ακολουθήσει 2 φορές. Oh, nice. Γενικώς, τα τελευταία χρόνια από το 15 και μετά έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ. Σε φάση τέτοια. Αχ, πού λέει, η Κατερίνα Ιβρανά που είχε γίνει και το V4 Vrana στην Αθήνα. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλοί stand-up comedians που είναι όντως καλοί αυτή τη στιγμή. Και όλο και βγαίνουν καινούργοι. Αυτό είναι καλό. One-liners κυρίως έχω δει Ναι, ο Σπηλιόπουλος από ό,τι... Σπηλιόπουλος είναι κυρίως one-liner. Αλλά όσο πάνε, γίνονται και περισσότεροι, ξέρω εγώ, αυτοί οι οποίοι όντως κάνουν καλό. Γιατί... Το stand-up comedy είναι κάτι το οποίο μπορεί συνέχεια να ανανεωθεί και να γίνει update. Αλλάζουν τα κείμενα, κάτι προστίθεται, κάτι αφαιρείται μέσα, μπορεί να χαλάει η δομή του. Και έτσι μπορεί κάποιος να κρατήσει μόνο τα καλά. Τι θα πει one-liner? One-liner είναι αυτός ο οποίος όταν λέει αυτά που λέει είναι κυρίως... σε 1 ή 2 προτάσεις, ξέρω εγώ. Έχουν λίγο την φάση, ξέρω εγώ, θυμίζει λίγο ανέκδοτο αυτό που λέει, αλλά πιάνεται ως one line. Είναι
Είναι απλά μία, είναι μία λέξη. Επίσης, λοιπόν, τώρα θα κάνω κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, άμα θέλετε όντως να μάθετε περισσότερα πράγματα για το θέμα stand-up comedy, π.χ. τι είναι one-liner και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τσεκάρετε αυτό το link. Είναι από το Μευτήριο Comedy Club, το οποίο είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχει σχέση με τέτοιο, έχει σχέση με... κυρίως με stand-up comedy. Και έχουν πάει πολλοί stand-up comedians εκεί πέρα και κάνουν μικρά κάνουν κάποια podcast τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Ειδικά άμα θέλεις να μπεις μέσα στη φάση του stand-up ή να κάνεις ο ίδιος ή να μάθεις περισσότερα πράγματα, ξέρω εγώ, για αυτούς που σου αρέσουν περισσότερο. Είναι ωραίο να κάτσεις και να παρακολουθείς μερικά. Έχει πολύ... Να, θα το ψάξω. Να το ψάξω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και είναι κάτι πολύ ωραίο, ξέρω εγώ, γιατί μιας και η σκηνή του stand-up comedy μεγαλώνει, είναι, ας πούμε, για όσους δεν πολύ ξέρουν πολλά πράγματα, είναι ένα εισαγωγικό κομμάτι, το οποίο θα ήταν καλό να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται. Λέγεται κομική χαρά και έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω μάθει αρκετά πράγματα, ξέρω εγώ, για το stand-up comedy μέσα από αυτό. Κάτσε, πριν είδα ένα ακόμα. Ο Blink Mike ήταν μέτριος, δεν με πολύ ενθουσίασε. Ισχύει αυτό. Ούτε εμένα δεν με έχει ενθουσιάσει. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό το κανάλι. Θα κάνω sub να το τσεκάρω αργότερα. Να το τσεκάρεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάθομαι σε φάση, περπατάω και βάζω. Ξέρω, έχω κάποια podcast να τα ακούσω. Έχουν πάει πάρα πολύ κομικοί. Και εγώ γράφω ένα κείμενο για 5 λεπτό stand-up, αλλά είναι πολύ πρώιμο ακόμα. Και εγώ μια τα ίδια. Είμαι και... Κοίτα, είναι ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Μ' αρέσει, ξέρω εγώ, η φάση το να ανέβεις εκεί πάνω, να αρχίσεις να λες τα δικά σου. Αν και με τρομάζει ακόμα. Γιατί ποτέ δεν έχω ανέβει σε σκηνή, ξέρω εγώ, για να μιλήσω σε κοινό. Και επίσης δεν ξέρω ακόμα πώς να... ωραία, όλοι θα βγούμε stand-up comedians από εδώ μέσα. Είναι ωραίο όμως να πειραματίζεσαι. Σε φάση το... ξεκινάς, ξέρω εγώ, και πετάς κάποια από τα κομμάτια σου μέσα σε συζητήσεις με φίλους και άλλα τέτοια και βλέπεις λίγο πώς αντιδρούν οι άλλοι. Έτσι πάει. Π.χ. σε μια παράσταση πας, λες ένα αστείο, άμα δεν έχει πολλή αντίδραση, ξέρω εγώ, ή το βγάζεις ή το αφήνεις λίγο πιο στην άκρη. Άμα π.χ. δεν έχει καλές αντιδράσεις σε παραπάνω παραστάσεις, το βγάζεις ίσως τελείως. This bike... Ποιος είναι ο bike? Back in the grappler. Αντρέα, γεια σου αρχικά. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Και τρία άτομα άκουσαν τη συμβουλή μου και έκανα like και οι υπόλοιποι να δω τι θα κάνουν. Εγώ θα σας αφήσω γιατί είμαι πολύ κουρασμένη. Καλή συνέχεια και άτο. Bye Alice, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση Alice. Αλλά να περάσεις τα όνειρά. Επίσης είδα ότι έβγαλαν καινούργια podcast και πρέπει να πάω να κάτσω να τα δω. Επίσης ο Κουτάνης. Ο Κουτάνης είναι ένας από τους stand-up comedians που δεν ήξερα. Είχα δει ένα βίντεο που είχαν κάνει οι Gramers που έφτιαχναν ένα κουτί του, έναν υπολογιστή για αυτόν. Αλλά δεν ήξερα τι είναι τέτοιο. Το βλέπω το μπάκι φάση έχει μέχρι στιγμής. Είναι Έλληνας ή ξένος, λογικά ξένος από το τέτοιο, από το Grappler. Υποθέτω ότι είναι ξένος. Ο Μέλ δεν θα με τραβήξει και τόσο. Ναι, ο του Κουτιούμπ. Που έχει και YouTube κανάλι με τα Βλίθερ και ένα τέτοια. Ξέρω τι είναι, έμαθα τι είναι stand-up. Όχι, Runnyman. Τι, όντως. Back in the grab, ok. Ok. Νόμιζα ότι επειδή μιλούσαμε για τέτοιο, για stand-up comedian, νόμιζα ότι ότι είπε κάποιον stand-up comedian κάτι. Ok, άμα είναι ο Έλληνας, θα το τσεκάρω.
Αντώνη, τι γίνεται? Άρχισα πολύ. Όχι, 34 λεπτά μόνο. Επέστρεψα. Αγιδέας, εδώ είμαστε, Φίτζι. Φύγει. Φίτζι. Ποιος άλλος, ποιον άλλον έχω παρακολουθήσει τώρα τελευταία? Εντάξει, Ζοκ δεν έχω δει και πολύ stand-up comedy από τον Ζοκ. Όσο και αν μου αρέσει το κανάλι του, που το βλέπω, Φίτζι, καλά το είπες, υπέροχα. Ναι, όσο και αν μου αρέσει το κανάλι και έχω κάνει και subscribe και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, μου αρέσει πάρα πολύ ο Ζοκ, δεν έχει τύχει να δω κάποιο stand-up comedy του. Κάποια παράσταση, κάποιο κείμενο. Οκ, okay, ήμουν αβόλτα και τρόμαξα ότι έχασα τον Κιάτο. Όχι, εδώ πέρα είναι ο Κιάτος. Πώς θα κρατήσει σήμερα? Α, μέχρι να πέσω νοκάουτ, πιστεύω. Κοίτα. Μία ώρα θα κρατήσει σίγουρα. Απλά δεν ξέρω αν θα το κλείσω εκεί αναλόγως πώς θα είμαι όταν περάσει μία ώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα πότε πέρασαν 36 λεπτά. Έχουμε ωραία κουβεντούλα. Ο Χρυθοφορίδης σου αρέσει? Μισό. Θα τον κουκλάρω γιατί δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Χριστοφορίδης. Αντά. Φάτσε τον κόσμο. Ω, ναι! Ναι! Τον είχα ξεχάσει αυτόν. Δεν θυμόμουν τα τέτοια. Πάρα πολύ καλός. Πολύ ωραίος ο τέτοιος ο Χριστοφορίδης. Έχει πάρα πολύ φάση. Και επίσης, Βίρονας. Ο Βίρονας. Πάρα πολύ καλός κι αυτός. Κάτσε. Βίρονας Θεοδωρόπουλος. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, επειδή έχω ανοίξει μερικά τέτοια εδώ πέρα, για ποια να διαφέρετε, σκέφτομαι να τα βάλω και κάτω τέτοια, κάποιος στο description, πολλά τέτοια, για ποια να διαφέρετε, θα στείλω αντιγραφή, διεύθυνση συνδέσμου, να στείλω μερικά τέτοια, μερικές παραστάσεις από κόσμο. Όποιος θέλει να τα κρατήσει για πιο μετά. Γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης το Stand Up For You που γίνεται κάθε χρόνο για το χαμόγελο του παιδιού. Είναι πάρα πολύ καλό. Μαζεύονται πολλοί Stand Up Comedians και... Έχει γενικώς φάση. Άμα θέλεις να μάθεις και όλα Stand Up Comedians μπορείς να πας και εκεί. Χατζηπαύλου συνήθως σε παρουσιάζει με φυσφή. Κάτι πήγα να πω. Κατερίνα Βρανά, που δεν ξέρω φέτος άμα θα είναι, γιατί έχει κάποια θέματα υγείας. Παιδάκι, θα σας αφήσω. Συνεχίζει την ωραία συζήτηση. Προτίθεμαι κι εγώ για κουβέντα τις επόμενες μέρες. Υπέροχα, υπέροχα. Τι είναι αυτά, είπαμε. Είναι διάφορες παραστάσεις. Και δύο έστειλα αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι του Δημόπουλου, του Δημήτρη Δημόπουλου, και η άλλη είναι του τέτοιου. Αχ, έλα. Μισό. Θα το δω το όνομα, μισό. Του Μαθιουδιάκη. Ο Φυσφής γαμάει, ναι. Κάτσε. Γενικώς, άμα ψάξεις κάποια ονόματα, θα βάλω μια λίστα από ονόματα. Βασικά αυτό θα κάνω, θα βάλω λίστα από ονόματα κάτω για να όποιος θέλει να πάει να τσεκάρει, ξέρω εγώ. Κάτι αρμένη με λένε. Θα βάλω μια λίστα από stand-up comedians κάτω και από τα κανάλια τους και διάφορα links. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται θα έχει κάτω πολλά links. Αυτά τα λέω κυρίως για όταν βγει μετά το live, γιατί είναι ωραίο live από μένα. Μπορεί μόνο και μόνο για να ανέβει έτσι όπως είναι με τη θεματολογία του stand-up comedy, να το κόψω στη μία ώρα. Μόνο και μόνο για να βγει έτσι ένα ωραίο μικρό live που θα μιλάμε για τέτοια. Ωραία θα ήταν να κάνεις όποτε μπορείς παρόμοια stream για να συζητάμε. Όσο μπορώ, θα τα κάνω. Είχα κάνει και ένα πριν 2 μέρες,
που ήταν πολύ καλό. Γενικώς, όσο γίνεται θα κάνω. Όσο έχω χρόνο και μπορώ και έχω όρεξη, πάνω απ' όλα η όρεξη, παιδιά. Π.χ. τώρα δεν έχω όρεξη να κάτσω να κάνω record, έχω όρεξη να κάνω streams. Να κάνω τα και talk show. Το έχασα. Δεν πειράζει, μόλις φτιάξω το thumbnail θα ανέβει στο κανάλι, επομένως πήγε να τσεκάρε το. Γενικώς έχω πολλά live στο κανάλι, πήγε να τσεκ, όποιος θέλει πάει και τα τσεκάρει. Ο Φυσφής γαμάει ρε παιδιά, αυτό λέω μόνο. Ναι, είναι αρκετά καλός. Άσχετο το Epic, ποιο? Pokemon. Δεν ξέρω τι είναι. Κάτι σχέση με Pokemon έχει υποθέτω. Δεν ξέρω τι είναι το Pokemon. Ωραία πράγματα. Περνάω καλά. Ωραία, όταν τελειώσει το live θα πάω να τα τσεκάρω. Πήγαινε, πήγαινε. Κυρίως, κοίτα, εκτός από μερικά τα οποία είναι εντελώς τρολολό, ό,τι να είναι, ξέρω, απλά λέμε βλακίες, κάποια έχουν πολύ ενδιαφέρον συζητησούλες. Άσχετα από stand-up, ο Φάνης, ο Λαμπρόπουλος αρέσει σαν κωμικός. Μισό, πρέπει να δω πρόσωπο. Φάνης Λαμπρόπουλος. Ποιος είσαι? Α, όχι. Έλα τώρα μου το γάμισε. Η συνέχεια του Pokémon Revolution. Α. Όχι, δεν έχω παίξει καν Pokémon Revolution. Προσπάθησα, ξεκίνησα, αλλά βαρέθηκα. Ο Φάνης δεν μ' αρέσει. Έχει βλαμμένο χιούμορ και δεν μ' αρέσει. Μπορεί για κάποιον να είναι ωραίος, για μένα δεν είναι. Προτιμώ το έξυπνο χιούμορ. Τι άλλο... Ρε, πώς περνάει έτσι η ώρα. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν γίνονται τις ώρες συζητήσεις. Θα ήθελα κι εγώ γίνω κωμικός για την πλάκα μου, αλλά δεν νιώθω ότι είμαι αστείος. Άστα, μια από τα ίδια. Παλεύω να βγάλω ένα σενάριο, δε. Είναι και λίγο έμφυτο ταλέντο, πιστεύω. Καλά, και εξάσκηση, αλλά πρέπει να το έχει και λίγο. Εγώ έτσι είχα πιο πριν, είχα κι άλλο ένα κανάλι το οποίο το είχα πάει για πιο, ξέρω εγώ, stand-up comedy και γενικό αστείο σχολιασμός, γιατί κάπου το σχολιασμός ήταν φάση λίγο stand-up comedy, σε φάση έλεγες πράγματα για κάποιο θέμα, κλασικά θέματα Ελληνίδα, μάνα και άλλα τέτοια, τα οποία κάθε stand-up comedy ο οποίος σέβεται τον εαυτό το έχει, άσχετα μου τα λες. Έλα, στείλε link. Για ποιο πράγμα. Για το παλιό κανάλι. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα πλέον. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι. Κάποτε ο σχολιασμός ήταν τέτοιο. Ήταν καθαρά για κωμικούς λόγους. Τώρα οι μισοί το έχουν δει κοινωνική, το έχουν δει εντελώς κοινωνικοί σχολιαστές που θα πούνε το καλό και το κακό. Δεν χρειάζεται, παιδιά, όλοι να λέτε άμα κάτι είναι καλό ή κακό. Δεν χρειάζεται. Και άλλοι μισοί είναι εκεί μέσα μόνο για να κράξουν. Είναι κουραστικό αυτό. Και ο Στέλιος ο Ανατολίτης σχολιάζει διάφορα πράγματα, αλλά δεν τα κράζει. Παιδιά, να γυρίσει λίγο στο άνιμε, τον Αραγκάν είναι ωραίο. Μισό, πεθαίνω. Είναι αρκετά ωραίο τον Αραγκάμι, να πας να το δεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κάτσε να στείλω και ένα link. Εξαρτάται για ποιους μιλάς. YouTubers. Θέλει να κάνουμε name dropping τώρα, σοβαρά. Νομίζω δεν έχει τόση σημασία.
κάτι μου λέει ότι με το που άκουσες αυτές τις λέξεις, σίγουρα κάποιοι σου ήρθαν στο μυαλό. Γι' αυτό στους κάποιους, λέω. Λοιπόν, πάρτε το κανάλι του Στέλια Ανατολίτη εδώ πέρα, το σπαμάρω λίγο. Έχει πολύ ωραίο υλικό. Και έχει και γέλιο μέσα από αυτό το ωραίο υλικό. Δεν είναι, ξέρω εγώ, απλά έτσι κοινωνικό. Έχει γέλιο. Βέβαια κάποια είναι λίγο πιο σοβαρά, αλλά είναι πιο αστεία. Μ' αρέσει πολύ η φάση του. Δεν είσαι Ανατολίτης μόνο. Γενικώς τώρα τελευταία τον έχω μάθει. Πριν το καλοκαίρι λίγο, κάπου εκεί. Και μου άρεσε πάρα πολύ το χιούμορ του. Πώς τον είπε... Αρχίσαν τα μίμις, μίμι! Μίμι! Αυτό, παιδιά, είναι reference από ένα βίντεο, το πιο πρόσφατο βίντεο Rocket League που έχω κάνει με τον Wimbledon και τον Spike. Να το σε. Das ist gut, das ist gut. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η όλη φάση. Ξέρεις κάποιο. Είναι το ότι ο καθένας έχει το δικό του χαρακτηριστικό, έχει το δικό του, τις δικές του λέξεις. Βγάζει το δικό του χαρακτήρα μέσα. Δεν είναι δηλαδή... Κι εγώ ήμουν, but I'm irrelevant. Α, ναι, ίσο κι εσύ. Sorry, μάλλον μου. απλά λόγω του ότι δεν είχες μίκ, ήταν να μην υπήρχες. Sorry, μη. Δεν ξέρω, θα ήθελα να δω τον Κιάτο να κάνει stand-up. Έχεις θέματα. Αντώνης, το έχω ξαναπεί, έχεις θέματα. Μίμη, θέλω μη με ξέχασες. Ναι ρε Μίμη, τροφοδότησε λίγο τα παιδιά. Ναι, είναι το τι, στο stand-up comedy. Ω, Αλεξάνδερ. Δώσε πόνο, Κιάτο. Γεια σου, Αλεξάνδερ, τι γίνεται. Αγόρι, να σου χρωστά. Ναι, δεν γίνεται να τους αφήνεις έτσι, ρε Μίμη. Τροφοδότησε τον κόσμο. Δώσε Μίμη στο λαό. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος φάνετο. Α, υπέροχα. Έχετε θέματα εδώ μέσα, γενικώς. Λοιπόν, ναι, να σταματήσω αυτό που λέω και πάντα το σταματάς στη μέση. Λέω τη φάση σου, όχι, δεν το θες. Λοιπόν, είναι το θέμα ότι ο καθένας έχει το δικό του στυλ χιούμορ. Έχει το δικά του κείμενα, είναι σαν ο καθένας να βγάζει το δικό του, τη δικιά του ιδέα από μέσα. Άμα ήταν YouTubers από θέμα, ξέρω εγώ, στυλ YouTube ο καθένας, θα ήταν ο καθένας κάτι τέτοιο. Κάτι πρωτότυπο. Prog. Εσύ είσαι prog. Λέω κι εγώ ποιον μάνα. Πρόγ! Πού είσαι, χρόνια και λαζάνια, Πρόγ! Πρόγ! Μάλλα. Ρε, ο Πρόγ είναι από εποχές, από τα πρώτα μου βίντεο είναι μέσα, τότε που έπαιζα Minecraft και είχαμε κάνει τον... Ποιο είναι το θέμα? Stand-up comedy, Πρόγ. Άμα σε αρέσει, βέβαια, κάτσε. Λοιπόν, ο Prog ήταν σε φάση από τότε που έπαιζα Minecraft. Γιατί έπαιζα Minecraft με κάποια παιδιά και ήθελα να τα κάνω βίντεο γιατί λέγανε πολύ μαλακίες μέσα. Και ξεκίνησα να κάνω βίντεο έτσι. Αχ, τιμωθεί. Ναι, ρε. Prog τόσο. Κακό. Cybercraft. Prog, Cybercraft. Λοιπόν.
Μάλλον θα το κλείσω στη μία ώρα. Πιστεύω θα βγει ένα μικρό ωραίο λαϊβάκι. Ο Κιάτο παίζει Minecraft. Δεν θα πάει καλά. Έπαιζα Minecraft. Μ' αρέσει το building στο Minecraft. Μ' άρεσε. Και άμα έβρισκα πάλι την ίδια παρέα. Όχι την ίδια, ενώ άμα έβρισκα πάλι τόσο καλή παρέα που εντάξει, σαν τα παιδιά δεν έχει, έτσι. Μιλάμε αλλαγή. Θα ξεχωρίσουμε. Θα ξαναρχίσουμε Minecraft. Πάμε. Αλλάζω το κανάλι μου που άνοιγμα το γυρνώ σε Minecraft πάλι μόνο και μόνο για να παίζω με τον Prog και τα άλλα παιδιά του Cybercraft. Άσε ρε, οι άλλοι έχουν κολλήσει στο TeamSpeak. Και δεν έρχονται από το Discord και έχουμε χαθεί γαμώτο. Και μετά το TeamSpeak δεν με βολεύει γιατί με το που ανοίγει ο υπολογιστής, ανοίγει και το Discord απευθείας και βρίσκω συνήθως όχι παρέα. Γενικώς, βρίσκω εκεί πέρα, βρίσκω κάποιον να μιλήσει συνέχεια. Και δεν με πολύ ανοίγω το TeamSpeak. Το Minecraft ήταν καλό μέχρι το 1.9. Όχι ρε, εντάξει. Το καινούργιο με το Underwater είναι πολύ ενδιαφέρον. Μ' άρεσε. Δεν θα μιλήσουμε για Minecraft τώρα, δεν θα μειώσουμε τώρα την ποιότητα. Μιλάμε για stand-up comment. Γιατί έχει και άλλα πέρα από... Ναι, έχει φτάσει 1.13. Με ποιους λες? Γιάννης, με ποιους λες? Α, τα παιδιά που έπαιζα κάποτε στο τέτοιο. Α, με ποιους μιλάω? Με διάφορους. Είμαστε στο σερβερ. Δεξιά-αριστερά είμαστε πολλοί κόσμος. Μετακινούμαστε από σερβερ σε σερβερ. Μεταναστεύουμε. Κάθε τρίτη μέρα. Γενικώς, ο Discord σερβερ είναι κάτω, επομένως όποιος θέλει χώνεται. Επού και πού θα μπαίνω κι εγώ και μιλάμε. Επομένως... Join us to Discord. Με το που μπείτε θα σας δω και θα σας βάλω το τέτοιο το ρόλο έτσι όπως πρέπει. Τι λες ρε, αρχίζουν ακόμη και το αναβαθμίζουν. Ναι ρε. Γενικώς υπάρχει κόσμο που παίζει ακόμα, επειδή στην Ελλάδα το έχουν ξεχάσει. Δηλαδή. Και εμένα μου αρέσει το Minecraft κατά κάποιον τρόπο. Καλά, το Minecraft τώρα πια για μένα είναι κυρίως η παρέα, αλλά μου άρεσε και να χτίζω. Και με παρέα μου άρεσε να χτίζω. Λοιπόν, φτάνουμε στη μία ώρα. Το μπλε. Θα το κλείσει τη μία ώρα, έτσι ώστε να είναι ένα ωραίο μαζεμένο λαϊβάκι. Εκτός άμα πιάσουμε τόσο καλή κουφέντα. Οκ, άσε το Minecraft, καλά έρθει. Έλα μωρέ. Καλά, τώρα δεν νομίζω να βρουν και κάτι άλλο να βάλουν. Θα το παρατραβήξουν, αλλά... Καλά, έχω και εγώ καιρό να παίξω Minecraft. Και δεν βρίσκω παρέα, αλλά και πάλι τώρα πλέον είμαι περισσότερο του indie. Στη φάση και εγώ μέσα άλλα γκέμ αυτή τη στιγμή. Ταν, ταν, ταραραν, ταν, ταν. Λοιπόν, πήγε τίποτα τελευταίο. Αν είναι πριν κλείσω. Τι άλλο να πούμε. Για πείτε λίγα πράγματα τελευταία. Λοιπόν, Fortnite vs Minecraft, να γίνουμε 10χρονα. Εννοείται. Το Minecraft είναι καλύτερο γιατί το Fortnite έχει μπαμπαμ ενώ το Minecraft έχει σπαθιά. Τι game παίζει αυτή την περίοδο? Hollow Knight, Dead Cells. Το Hollow Knight δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Το Dead Cells είναι έτσι και λίγο roguelike. Επομένως δεν θα τελειώσει ποτέ. Σ' αγαπάμε και άτομα, δηλαδή εγώ δεν ξέρω γιατί. Βλαμμένο. Έχει θέμα, θα το έχουμε ξαναπεί, δεν το ξαναπούμε πολλές φορές. Αλλά κυρίως αυτά είμαι τον τελευταίο καιρό πολύ του roguelike.
έχει ενδιαφέρον. Όταν βγαίνουν καλά games, το roguelike γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν το game είναι μάπα, δεν πάει να είναι και roguelike, δεν πάει να είναι και triple A τίτλος. Δεν θέλεις με έχει ψήσει πάντως από gameplay που είδα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει, πάρ' το Κώστα, όπως είσαι. Πάρε, έλα. Πάμε να κάνουμε πωλήσεις στο Dead Cells. Είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά μας αρέσει αυτό το είδος το game. Γενικώς να μην παίζεις με άλλους. Α! Εντάξει, κοίτα. Έχει και το multiplayer τη μαγεία του. Το Rocket League π.χ. που μαλακιζόμαστε και λέμε μαλακίες όλοι μαζί είναι καλό. Θα πάρω στο PS4 έχει βγει. Να το πάρεις. Πάρα πολύ. Καλά και εγώ με controller το παίζω, επομένως δεν θα έχει καμία διαφορά. Να το πάρεις. Αλλά ναι, και το multiplayer έχει τη δικιά του γλυκά. Έχει... Είναι το όλο interaction με τους υπόλοιπους παίχτες, είτε είναι τύποι οι οποίοι μαλακίζονται στο Discord μαζί σου, είτε είναι απλά αντίπαλοι, ξέρω εγώ, που μαλακίζεται και πολεμάτε. Έχει ενδιαφέρον. Είναι η φάση του ότι άμα με ρωτήσεις, ξέρω εγώ, single player ή multiplayer, θα σου πω ένα λόγο στο παιχνίδι. Ναι, μερικά παιχνίδια δεν μ' αρέσουν. Καλά, πολλά παιχνίδια που δεν μ' αρέσουν, που και σε πολλούς αρέσουν, γιατί έχω πολύ περίεργο γούστο. Αλλά κάποια άλλα παιχνίδια είναι πολύ. Το Hollow Knight γαμάει. Ναι, ισχύει. Είναι αρκετά όμορφο. Έχει πολύ ωραίο. Το gameplay αναβαθμίζεται ξανά και ξανά. Αν και λίγο με το θέμα δυσκολίες και το θέμα των controls έχει θεματάκια. Είπα τρεις φορές την ίδια λέξη μέσα σε λιγότερο από μία πρόταση. Βασικά, μία ή δύο πρόταση. Καλά τα πάω. Ναι, το θέμα της δυσκολίας π.χ. Όταν έχει σχέση με τη δυσκολία, εσύ προχωράς μέσα στο παιχνίδι, τα bosses δυναμώνουν, αλλά εσύ δυναμώνεις μόνο και μόνο επειδή έχεις πάρει το τέτοιο. Έχεις πάρει μία μάσκα παραπάνω. Δηλαδή έχεις μία ζωή παραπάνω. Δεν έχεις κάποιο power-up παραπάνω, ξέρω εγώ, σε φάση να σκάσεις περισσότερο damage έτσι ώστε να ισοβαθμίζεται με τη δύναμη του αντιπάλου. Είναι κυρίως ότι ο Κιάτο είναι τυπικός Έλληνας, είναι από αυτούς που λένε μαλάκα στην ίδια πρόταση καμιά 50 φορές. Ναι, όμως εγώ είπα τη λέξη θέμα. Αναλόγως αν παίζεις με φίλους ή αγνώστο online. Και με αγνώση να παίζει, σε φάση έχει τύχει με αγνώση να παίζουμε Rocket League ή Overwatch και να μαλακιζόμαστε. Σαν ηλίθι, να μην ασχολούμαστε με το game και απλά να μαλακιζόμαστε. Επομένως, εντάξει. Είναι αναλόγω και τι θα τύχει. Ωραία. Πίσω στο Hollow Knight για λίγο. Ναι, αυτό ότι για να ισοβαθμίσει το πόσο πιο δυνατή είναι η καινούργια εχθροί, δεν σε βοηθάει επειδή εσένα δεν σου δίνει κάποιο επιπλέον super damage, ξέρω εγώ, έτσι ώστε να τους βαρέσει πιο δυνατά. Και απλά το μόνο πλεονέκτημα που έχεις είναι να πάρεις πολλές μάσκες, που οι μάσκες σου δυναμούν με ζωές. Επομένως, αυτό. Καλά, στα control τα έλεγα και στο προηγούμενο live, είχαν κάποια θέματα. Σε φάση να μην μπορεί να έχει κάποια cooldown ανάμεσα στις δύο κινήσεις και άλλα τέτοια. Γενικώς, επειδή και έχω μέσα platformer, καταλαβαίνω άμα κάποιο platformer έχει θεματάκι και με ενοχλεί. Μου φαίνεται πολύ παράξενο που πολλοί κόσμος όμως δεν τα έχει παρατηρήσει. Βγαίνω, καλή νύχτα και καλή συνέχεια. Bye Lego και εμείς θα κλείσουμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε στα 59 λεπτά. Μια χαρά. Μία ωρίτσα live ακριβώς. Και πολύ ωραίο live-άκι. Μπήκαμε, μιλήσαμε, είπαμε διάφορα πράγματα. Τέλειο, έτσι όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, παιδάκια μου. Αυτό το live και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, κάντε share, κάντε subscribe.
λέει, και το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να φάσει ένα καλό PC. Όταν θα ξέρει να το χρησιμοποιεί σωστά. Αυτό δεν έχει σχέση με την ηλικία, αλλά με την οριμότητα του ανθρώπου. Και μόλις είπαμε την φιλοσοφία και το ηθικό δίδαγμα της ημέρας, ας κλείσουμε. Αυτό το βίντεο και για σήμερα. Βίντεο. Αυτό είναι το live και μετά και για βίντεο σήμερα. Κάτω στο description θα βρείτε πολλά πράγματα σχετικά με stand-up comedy. Θα τα έχω όλα εκεί κάτω. Όπως μια λίστα με διάφορα ονόματα. Όπως διάφορα links από lives διάφορων stand-up comedians. Γενικώς θα υπάρχει πολύ πράγμα εκεί κάτω. Να ψάξετε όποιος ενδιαφέρεται. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Like, share, subscribe, γιατί τα λέω δεύτερη φορά. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Σαγιονάρα!